για την Επανάσταση του 1821, ο μέσος Έλληνας γνωρίζει ουσιαστικά ελάχιστα. Το γνωρίζει μέσα από τις εθνικές φιέστες και έχει μια τέτοια σχέση τόσο απομακρυσμένη όσο σχεδόν με την κλασική αρχαιότητα. Οπότε φυσιολογικό, η πρώτη μου ερώτηση είναι τι σήμαινε η Επανάσταση του 1821 τόσο κοινωνικά όσο και ιστορικά. Νομίζω ότι δικαίως είναι απομακρυσμένο γεγονός. Η σημερινή Ελλάδα, η σημερινή ελληνική κοινωνία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την κοινωνία εκτός από το γεγονός ότι είναι στην νεωτερικότητα και τα δύο πράγματα. Μάλλον την νεωτερικότητα στην Ελλάδα τη φέρνει η Επανάσταση. Έτσι. Αλλά αυτό είναι πολύ γενικό. Η κουλτούρα, οι πολιτικές διαιρέσεις, οι ιδεολογίες, οι οικονομικές δομές, η καθημερινότητα ακόμη, από τα ρούχα που φοράμε, τα σπίτια μας, το αστικό περιβάλλον, πολύ διαφορετικά από το 21. Εδώ πλέον είναι πλέον αρκετά απομακρυσμένη η κατοχή και η αντίσταση, έτσι. Πράγματα που είναι πολύ πιο καθοριστικά για τη σημερινή. Ή ακόμα και η μεταπολίτευση είναι μακριά. Τι είναι η Επανάσταση του 21. Η Επανάσταση είναι πράγματι ένα πολύ μεγάλο ιστορικό γεγονός, όχι μόνο για την Ελλάδα, όχι μόνο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ακριβώς το ιδρυτικό γεγονός όχι μόνο του ελληνικού κράτους, αλλά ουσιαστικά του ελληνικού έθνους, της αντίληψης για το τι σημαίνει η Ελλάδα, της μετάβασης από την έννοια του Ρωμιού στην έννοια του Έλληνα. Έτσι. Είναι εκεί κυρίως, σε αυτή την περίοδο, φτιάχνεται το πολιτικό υποκείμενο που ακούει στο όνομα Έλληνας. Έτσι. Δηλαδή, πιο πριν, αν εξαιρέσουμε μια ελίτ διανοουμένων λογίων, δεν υπήρχε αυτό. Απλώς ήθελα να ρωτήσω εσάς κιόλας. Υπάρχει μια κοινή βάση, αν θέλετε, σε ιστορικούς με διαφορετικές πολιτικές καταβολές, ότι η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν αστική. Εντάσσεται δηλαδή στις αστικές επαναστάσεις και εθνογενέσεις του 19ου αιώνα. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Έξτε, οι ιδεολογικές προτιμήσεις των ιστορικών είναι ένα θέμα. Mm-hmm. Η επιστήμη είναι ένα άλλο θέμα. Σωστά. Και εδώ χρειάζεται να βρούμε ένα κοινό τόπο που να στηρίζεται σε ενός τύπου επιχειρηματολογία που κάποτε θα πρέπει να βασίζεται στο τεκμήριο, στις πηγές και να δοκιμάζει ερμηνείες όχι με βάση το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα για να ταιριάζουν στα σχήματά μας, αλλά πάνω κάτω με το πώς ήταν όντως τα πράγματα. Δύσκολη ιστορία, όπως όλοι ξέρουμε από το 21 και τα πριν από το 21, αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ένα μικρό κομματάκι της τεράστιας πραγματικότητας του κόσμου εκείνου. Ωστόσο, νομίζω πως για να καταλάβουμε το 21 ως ευρωπαϊκό πράγμα ή ως πράγμα που έγινε εδώ από Έλληνες, ανθρώπους με ιστορία, με παραδόσεις, χρειάζεται να δοκιμάσουμε να καταλάβουμε τι ήταν η προηγούμενη πραγματικότητα των κατακτημένων πληθυσμών. Δηλαδή, τι είναι το Οθωμανικό σύστημα. Τι επιτρέπει αυτό το σύστημα και τι φτιάχνεται στο εσωτερικό του. Άρα, τι είναι αυτό που ανατρέπεται. Μιλάμε για την κυκλοφορία των ιδεών. Οι ιδέες και τα χρόνια δεν φεύγανε με το email και με την τηλεόραση και με το τηλέφωνο. Είχαν άλλους δρόμους για τη διάχυσή τους, οι οποίοι ήταν εξίσου αποτελεσματικοί με άλλους ρυθμούς όμως και με άλλες χρονικότητες. Εδώ επίσης χρειάζεται αρκετή δουλειά για να ανασυστήσουμε αυτά τα δίκτυα μέσα από τα οποία κυκλοφορούν οι νεωτερικές ιδέες. Σήμερα πια ξέρουμε αρκετά πράγματα, λόγου χάρη για τη φιλική εταιρεία. Αυτό είναι κάτι που μας γιώνει σε μια πραγματικότητα η οποία μας επιτρέπει να μυρίσουμε κάτι από τους ρυθμούς, αλλά και τους μηχανισμούς, με ζωντανούς ανθρώπους δηλαδή, κυκλοφορίας των νέων ιδεών. Ξέρουμε ότι απέναντι από τη Ρούμελη και το Μοριά, στις δυτικές ακτές, κάποια στιγμή έρχονται οι δημοκρατικοί Γάλλοι. Κουβαλάνε και πράγματα μαζί τους και ιδέες. Αυτά επίσης με κάποιο τρόπο περνάνε στο Ρωμαϊκό. Κάτι φτιάχνουν όλα αυτά. Μιλάει για τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Εννοώ τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, της ελευθερίας, την ιδέα ενός ανθρώπου που πρέπει
να φτιάξει μια εικόνα για ένα μέλλον που μπορεί ο ίδιος, όχι πια με τη μεσολάβηση του Θεού και της προσευχής, να το πετύχει. Αυτές είναι απίστευτες δρομές, οι οποίες γίνονται με εκπληκτικές για την εποχή εκείνη επιταχύνσεις. Εγώ ήθελα να βάλω και το κοινωνικό μέρος. Για παράδειγμα, πολλοί τονίζουν και στη φιλική εταιρεία που αναφερθήκατε, τον κρίσιμο ρόλο που έπαιζαν οι Έλληνες έμποροι, η εμπορική τάξη, ο εκκληματισμός που είχε επέλθει μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή τον πρωτεύοντα ρόλο κοινωνικών δυνάμεων, πέρα από τις ιδέες δηλαδή, όπως και στην Γαλλική Επανάσταση, που θεωρείται η μήτρα, αν θέλετε, των αστικών επαναστάσεων στην Ευρώπη. Σωστά είναι αυτά, αλλά και αυτά πρέπει να μπουν μέσα στις ιστορικές τους διαστάσεις, δηλαδή λέμε οι έμποροι. Οι έμποροι όντως βγάζουν φράγκα, κυρίως τα βγάζουν σπάζοντας τον αποκλεισμό στους Ναπολεόντιους πολέμους και μετά τα μαζεύουν, τα σωρεύουν στις στέρνες των νησιών τους. Αυτό δεν βγάζει κάτι καινούριο αναγκαστικά. Αυτός ο τρόπος του πλουτισμού ή του αποθησαυρισμού ταιριάζει πάρα πολύ καλά και στον παλιό κόσμο, στην παλιά κοινωνία. Κάτι άλλο ανατρέπει τα πράγματα. Ας πούμε, όταν γράφει ο περίφημος λόγιος Ψαλίδας στο Καποδίστρια και λέει όλη η αρβανιτιά, η ρούμελη ας πούμε, να το καταλάβουμε έτσι, και το κομμάτι ας πούμε της σημερινής ελληνικής Υπήρου, έτσι, δηλαδή, είναι γεμάτη από φλουριά. Αυτά τα φλουριά είναι αποτέλεσμα των παλιών τρόπων. Δηλαδή συνήθως είναι αποτέλεσμα κλεψιάς. Αυτά τα φλουριά δεν μετασχηματίζονται σε κάτι καπιταλιστικό ή σε κάτι αστικό ή σε κάτι προοδευτικό. Νομίζω δηλαδή ότι το ερώτημα είναι τι είναι ανατρεπτικό. Ανατρεπτικό σε αυτές τις οικονομίες των εμπόρων δεν είναι η σώρευση των χρημάτων, αλλά είναι τα δίκτυα τα οποία φτάνουν μέχρι την κεντρική Ευρώπη και ανάμεσα στα εμπορεύματα, τα φράγκα, τα χρήματα, κάνουν να κυκλοφορούν και ιδέες. Τα τυπογραφία. Ξέρετε, στην Ελλάδα. Θέλω να πείτε δηλαδή ότι έπαιξαν κεντρικό ρόλο οι ιδέες στον κοινωνικό μετασχηματισμό που γίνεται πάρα ταυτόχρονα. Πάρα. Γιατί έγινε τελικά ο κοινωνικός μετασχηματισμός. Η Ελλάδα τελικά έγινε νεωτεριστικό κράτος και έγινε καπιταλιστικό κράτος. Αυτοί οι τύποι έχουν στο πλωστάσιο τους ένα πολύ σοβαρό πράγμα που δεν το έχουν άλλοι λαοί, άλλες εθνότητες, πέστε το όπως θέλετε. Δεν υπάρχει τυπογραφείο στο δυτικό κόσμο που να μην έχει στοιχεία αρχαιοελληνικά. Άρα το να τυπωθούν ελληνικά βιβλία είναι ένα πράγμα που είναι εφικτό, φτάνει κάποιος να το ξεκινήσει. Mm-hmm. Δηλαδή η δουλειά που έκανε ο Φίλιππος Ηλιού με την ελληνική βιβλιογραφία μας δίνει μια εικόνα αυτού του πράγματος. Αυτό έχει μια δυναμική η οποία είναι απερίγραπτη για τις πραγματικές ιστορικές συνθήκες του καιρού εκείνου. Συν τα ελληνικά τυπογραφία, στο Αϊβαλί, στο Στοιχείο κτλ. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό που λέμε η κυκλοφορία των ιδεών δεν είναι πράγματα που πέφτουν από τον ουρανό. Ή επειδή ο Θεός αποφάσισε να διαφωτίσει την σύγχρονη Ελλάδα ή. Είναι πράγματα που παράγονται από μηχανισμούς και πραγματικότητες που θα πρέπει να τις δούμε πίσω από αυτές τις μεγάλες ρουμπρίκες, οι αστεί, οι έμποροι. Δηλαδή δεν είναι τόσο καθαρά αυτά τα πράγματα ως κατηγορίες ιστορικές. Ναι, απλώς εγώ επέμεινα στο τελικό αποτέλεσμα και ήθελα να πω το εξής για να ρωτήσω και εσάς. Μία από τις βασικές εθνικές αφηγήσεις του 21 είναι το έθνος απέναντι στο κατακτητή. Στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι το 21 ήταν και μία ιστορία μεγάλων αντιθέσεων. Μιλάμε για δύο εμφύλιους πολέμους, το 1823 και το 1825. Τη διάσπαση ανάμεσα στους πολιτικούς Μαυροκορδάτο Κολέτη από τη μία πλευρά, τους πολέμαρχους στρατιωτικούς από την άλλη πλευρά, τους κοτσαμπάσιδες στην εκκλησία. Άρα έχεις μια σύγκρουση και εσωτερική. Πώς λοιπόν όλα αυτά εκφράζονται σε κοινωνικό επίπεδο, αυτό είναι το ερώτημά μου. Απλώς θα ήθελα κάπως να συμπληρώσω κάτι ή να παρατηρήσω. Οι έμποροι λειτουργούν λοιπόν ως διαμεσολαβητές. Οι δεκτικότητες βέβαια δεν είναι ίδιες σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι με τους λόγιους που πάνε στην Ευρώπη και με τους εμπόρους κτλ. Δημιουργείται το υπόστρωμα και το οικονομικό ακόμα υπόστρωμα. Έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να χρηματοδοτήσουν πράγματα και ουσιαστικά χρηματοδοτούν μια δημόσια σφαίρα ανερχόμενη η οποία έχει στην πραγματικότητα ακριβώς την ίδια ή αναλόγως την ίδια λειτουργία με αυτή που έχουν επίσης τα σαλόνια κτλ. Που
φτιάχτηκαν στο 18ο αιώνα στην Ευρώπη και οδήγησαν στη Γαλλική Επανάσταση. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, για τους εμφύλιους πολέμους, μα η Επανάσταση είναι Επανάσταση, όχι απλώς γιατί μας απελευθερώνει από τους Τούρκους, έτσι, αλλά γιατί είναι ενάντια στο Οθωμανικό τυραννικό καθεστώς. Mm-hmm. Και εκεί πράγματι υπάρχουν μερίδες των επαναστατών, οι οποίες θέλουν μέχρι ενός ορίου κάποιες μεταρρυθμίσεις, θέλουν να μην θυγούν τα προνόμια τους που είχαν στην Οθωμανική περίοδο. Έτσι. Αντιλαμβάνονται δηλαδή διαφορετικά αυτό το καινούργιο πράγμα που πάει να φτιαχτεί. Έτσι. Θα μπορούσαμε ίσως πολύ σχηματικά να πούμε ότι υπάρχει ένα φιλελεύθερο ρεύμα μέσα στην Επανάσταση, με λογίους και που έχουν σπουδάσει στη Δύση, πολιτικούς που έχουν σπουδάσει στη Δύση. Μαυροκορδάτο, λέτε. Μαυροκορδάτο, ας πούμε, ναι. Τους ισχυρότερους νησιώτες, καραβοκυραίους κτλ. Που φτιάχνουν μια συμμαχία και οι οποίοι μαζί επίσης με κάποιους χαμηλόβαθμους κλέφτες και οπλαρχηγούς της Ρούμελης κυρίως κτλ. Οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια πολύ ισχυρή κεντρική διοίκηση και ότι έπρεπε όλοι να πειθαρχούν στο νόμο, στους νόμους. Θεωρούσαν λοιπόν ότι οι Πελοποννήσιοι, οι Προεστοί και οι Οπλαρχηγοί υπονόμευαν τη λειτουργία της διοίκησης, δεν σέβονταν τους νόμους και συνεπώς λειτουργούσαν με βάση τα προσωπικά τους συμφέροντα και άρα ότι οι Προεστοί και οι Οπλαρχηγοί υπονόμευαν την Επανάσταση. Υπάρχει λοιπόν, αυτό είναι το ένα ρεύμα. Το άλλο ρεύμα, θα έλεγα πολύ σχηματικά, έτσι, και αυτές οι συνασπισμοί δεν είναι σταθεροί συνεχώς σε όλη την Επανάσταση. Υπάρχουν μετακινήσεις, διαφοροποιήσεις κτλ. Το άλλο ρεύμα, θα έλεγα ότι είναι κυρίως οι Πελοποννήσιοι, οι Προεστοί και οπλαρχηγοί, μαζί με κάποιους ισχυρούς οπλαρχηγούς, οι οποίοι πιστεύουν ότι έρχονται ξένοι, οι ετερόχθονες, αυτοί που έρχονται από την Ευρώπη κτλ., να θίξουν τα παραδοσιακά τους, ας πούμε, δικαιώματα, να θίξουν τους παραδοσιακούς ηγέτες του τόπου. Αυτοί θεωρούν ότι είναι η Επανάσταση. Έτσι. Και εκεί πάνω λειτουργεί η αντιπαράθεση, ας πούμε. Λέμε οι αστικές ιδέες και τα λοιπά, τα καινούργια πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος του Μωριά και ο κόσμος της Ρούμελης, από τον καιρό του Αλή Πασά και την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, είναι μια σημαντική πίεση από τις καταχρεώσεις των χωριών. Δηλαδή, εδώ κάτι φτιάχνει ένα καινούριο κόσμο με τους παλιούς, με τα παλιά υλικά και τους παλιούς τρόπους, που διαλύει τις ισορροπίες στις τοπικές κοινωνίες. Ο εκχρηματισμός, που λέμε. Ο εκχρηματισμός είναι κάτι που πιέζει τους ανθρώπους μέσα από την αναγκαστική υποταγή τους στην ανάγκη να δώσουν φόρο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό οδηγεί με πολλαπλούς παράλληλους μηχανισμούς που δεν ανάγονται όλοι στην ίδια λογική, στις καταχρεώσεις των χωριών. Αυτό φτιάχνει κάποια υλική βάση για αυτό που θα λέγαμε για την εξέγερση. Αλλά το ότι δεν είναι μια εξέγερση σαν τις άλλες, εδώ έχει να κάνει όλη αυτή η κουβέντα που προηγήθηκε. Mm. Δηλαδή έχουν γίνει και άλλες εξεγέρσεις που είναι πολύ κοντινές στους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι. Εννοείται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συμμετάσχει σε αυτές. Ορολογικά. Πανούτσος Νοταράς που είναι. Και άλλοι. Που έχουν συμμετάσχει οι πατεράδες τους, οι ηθοί τους. Αυτή η επανάσταση που γίνεται το 21 έχει κάτι καινούριο. Και αυτό το καινούριο έχει να κάνει με όλες αυτές τις διεργασίες στο επίπεδο πια της σκέψης που κουβεντιάσαμε. Αυτό που έχει σημασία σε αυτά mm-hmm. είναι να βρίσκουμε, να ψάξουμε, να διερευνήσουμε, να βρούμε τους τρόπους που αρθρώνονται οι υλικοί παράγοντες με τους ιδεολογικούς και πώς μετασχηματίζονται όλα αυτά. Δηλαδή, πράγματι, οι κλέφτες της Πελοποννήσου φαίνεται ότι συμμετείχαν στην Επανάσταση σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας του ότι μετά τους Ναπολεοντικούς πολέμους μείναν άνεργοι. Έτσι, η Επανάσταση, συνεπώς, ήταν ευεπίφορη σε επαναστατικές ιδέες. Δεν είχαν πόρους ζωής.
Είχαν διωχτεί από την Πελοπόννησο το 1800-1805 κτλ. Είχαν βρει απασχόληση στα Επτάνησα. Διαλύθηκαν τα σώματα μετά το 15, που τελείωσαν ένα πολύ ωραίο πόλεμο. Έτσι. Τέτοιου τύπου κρίσης μπορούμε να βρούμε και σε άλλους χώρους. Έτσι. Στο εμπόριο, ας πούμε, επίσης μετά το 15, φαίνεται ότι το ξαναπαίρνουν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι στα χέρια τους. Έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι να δούμε πώς αρθρώνονται αυτά τα πράγματα με τις νέες ιδεολογίες. Πάντως επειδή... Και πώς τους κάνουν ευεπίπορο. Πάντως επειδή ούτως ή άλλως η ιστορία γράφεται και ξαναγράφεται με βάση το παρόν, πριν από κάποια χρόνια, συγκεκριμένα το 2011, μια εκπομπή στο Sky είχε προκαλέσει πάρα πολλές αντιθέσεις, γιατί είχε βγάλει και τις σκοτεινές πλευρές του 21. Δηλαδή είχε γίνει νήξη αναφορά για πρώτη φορά σε μαζικό ακροατήριο ελληνικό, η εθνοκάθαρση που είχε γίνει στο μουσουλμανικό και εβραϊκό πληθυσμό της Νότιας Ελλάδας, που για πολλούς ιστορικούς είναι η πρώτη γενεοκτονία, εθνική γενεοκτονία που έχει γίνει στα Βαλκάνια. Επίσης, κάποιοι ήρωες εντός ή εκτός εισαγωγικών του 21 είχαν αποδομηθεί ή σχεδόν αποδομηθεί, κατά τη γνώμη μου, όπως είναι ο Κολοκοτρώνης. Για αυτές τις σκοτεινές πλευρές, τι γνώμη έχετε και πώς εντάσσονται στο 21? Το μεγάλο πρόβλημα με τις κουβέντες μας για το παρελθόν είναι μια τάση που την έχουμε, κληρονομημένη, είναι να φτιάχνουμε φιγούρες των ανθρώπων του παρελθόντος που να μπορούν να κάτσουν μαζί μας στο τραπέζι. Σωστό. Και να μιλάμε περίπου την ίδια γλώσσα και αν δεν τη μιλάνε, να τους βάζουμε τα λόγια μας στο δικό του στόμα. Αυτό είναι πολύ... Δεν το κάνουμε μόνο εμείς, η δικιά μας γενιά. Mm-hmm. Το κάνουν όλοι οι άνθρωποι που μιλάνε για το παρελθόν και τους πεθαμένους. Mm-hmm. Με τους πεθαμένους υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι αδύνατο να πουν τη γνώμη τους. Γιατί είναι εντελώς πεθαμένοι. Και οι ιστορικοί δεν έχει νόημα να παίξουν τα φλιτζανάκια και να κάνουν ερωτήματα στα φαντάσματα και στα πνεύματα. Χρειάζεται να ανασυστήσουν από τα ίχνη του παρελθόντος κάτι από τους μηχανισμούς που έκαναν τους ανθρώπους να σκέφτονται με έναν τρόπο και όχι με έναν άλλο. Αυτή είναι δύσκολη ιστορία. Mm-hmm. Λέμε τώρα η εθνοκαθάρσιση. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι οι επαναστάσεις ή οι ανατροπές ή η αλλαγή του κόσμου ή οι πόλεμοι δεν έχουν αίμα. Έχουν πολύ αίμα. Αυτό το αίμα είναι αίμα που κυλάει στις πόλεις που καταλαμβάνουν οι Οθωμανοί, στις πόλεις που καταλαμβάνουν οι Χριστιανοί. Εδώ υπάρχει μια βαριά έτσι, παράδοση μίσους και ταυτόχρονα μια βαριά παράδοση συνύπαρξης. Έχει κάπου ο Κασομούλης έχει καταγράψει, ας πούμε, τις μνήμες από τον αδερφό του, με την υπόθεση της Νάουσας, την εξέγερση της Νάουσας. Όπου το πολύ έτσι, σοκαριστικό για το σημερινό αναγνώστη είναι ότι όταν άξαφνα στο όνομα μιας ελευθερίας που δεν έχει ακριβώς περιεχόμενο και όνομα, αλλά ωστόσο αυτό που λέγεται είναι ικανό να εξεγείρει τους ανθρώπους και να πρώτα μαχαίρια. Και κατεβαίνουν οι άνθρωποι και σφάζουν το γείτονά τους. Και το γείτονά τους, βρε αδέρφη, εμείς αναντάμ, παμπαντάμ, γειτόνι, φίλοι, τι έπαθες τώρα, τι είναι αυτό. Και ο άλλος του λέει, ελευθερία, γαμώ το σηκώτη της μάνας σου. Όχι, εγώ θα το έλεγα ότι είναι και μέρος της νεωτερικότητας ο εθνικισμός. Ασφαλώς. Και η σφαγή του άλλου δεν ήταν προνεωτερικό φαινόμενο. Δεν ήταν οι Οθωμανοί σφάζοντας άλλο εθνείς, γιατί δεν υπήρχαν άλλο εθνείς. Κοιτάξτε όμως, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι φιλελεύθεροι, ένα κομμάτι από αυτούς που συντάχθηκε με την Επανάσταση, αλλά όχι μόνο με τη δικιά μας Επανάσταση, με τις Επαναστάσεις όλου του κόσμου. Mm-hmm. Φτιάχνουν ένα ερώτημα που το λέει και ο Κοραής. Ο παλιός κόσμος, δηλαδή οι μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, όχι οι Οθωμανοί όμως, δηλαδή οι υπηρέτες του καθεστώτος του δυνάστη Σουλτάνου, έχουν δικαίωμα να είναι και αυτοί σε αυτόν τον τόπο. Και εδώ πρέπει κάτι να βρεθεί. Δηλαδή δεν μπορεί ο χριστιανός να είναι το υποκείμενο ενός κράτους που θα προκύψει από αυτή την επανάσταση. Τα πράγματα δεν δουλεύουν έτσι στην πραγματικότητα και στην ιστορία. Δουλεύουν αλλιώς. Δηλαδή καθαρίζουν ένα σώμα κοινωνικό που είναι το σώμα των παλιών Ρωμιών που έγιναν άξαφνα Έλληνες. Δηλαδή που έγιναν ένα πολιτικό υποκείμενο διαφορετικής τάξης και διαφορετικής φύσης από αυτό που ήταν η εξεγερμένη τον καιρό της εξέγερσης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα ιστορική. Έχει νόημα να την δούμε καλή-κακή. Το
η σφαγή της Τριπολιτσάς ή η σφαγή των Εβραίων στις πόλεις που καταλαμβάνουν οι επαναστάτες. Είναι πραγματικότητα. Στις οποίες βεβαίως η ιστοριογραφία που ήθελε να φτιάξει την εικόνα των ανθρώπων έτσι σιδερωμένων και καλοξύριων, την έβαζε κάτω από το χαλί. Ωραία. Η ιστοριογραφία σήμερα αυτά τα πράγματα τα αναδεικνύει. Θα έλεγα και κάτι άλλο εδώ. Mm-hmm. Όταν φτιάχνουμε ήρωες, υπεράνθρωπους, χωρίς αδυναμίες, πέρα από το ότι αδυνατούμε να καταλάβουμε το πώς λειτουργήσαν, πώς έπραταν οι άνθρωποι της εποχής, φτιάχνουμε και μια πολύ μειονεκτική σχέση της σημερινής κοινωνίας μαζί τους, την οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, ας πούμε, έτσι. Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι αυτοί οι λαιλασίες και οι σφαγές ήταν στους τρόπους του πολέμου της εποχής. Έτσι πολεμούσαν οι άνθρωποι. Ένα από τα κίνητρα ήταν να λαιλατήσουν και για να λαιλατήσουν έπρεπε να σφάξουν. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την πρόσληψη του 1821 στην νεότερη νεοελληνική ιστορία. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Πώς εντάχθηκε στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους το 1821 και να μιλήσουμε εδώ και λίγο για τους μύθους του. Όπως είναι το κρυφοσχολείο, η Αγία Λαύρα, ο ρόλος της Εκκλησίας. Η πρόσληψη κάθε φορά απαντά σε ένα ερώτημα της εποχής που τίθεται ως θέμα η πρόσληψη. Δηλαδή το ΕΑΜ έχει μια εικόνα του 21 η οποία υπηρετεί τους στόχους του ΕΑΜ. Η 21η Απριλίου και οι συνταγματάρχες φτιάχνουν μια άλλη εικόνα του 21 που υπηρετεί την ιδεολογική, πώς το λένε, επικράτηση των απόψεων και των αξιών που υποτίθεται ότι κουβαλάνε αυτά τα τέρατα, ας πούμε. Η μεγάλη δυσκολία είναι να πιστούμε ότι αυτές οι προσλήψεις, αυτό που σήμερα λέγεται, που δεν το καταλαβαίνω ολόκληρο, η δημόσια ιστορία, ας πούμε, ή αυτό που είναι κάθε φορά η σχολική ιστορία ή η επιβεβλημένη κοινή γνώση που πρέπει να έχουν οι νέοι άνθρωποι κτλ. Ή οι εκάστοτε επικρατούσες, πώς το λένε, οι εκάστοτε επικρατούσες μύθοι υπηρετούν κάτι τι. Και αυτό και οι μύθοι και οι παραπλανήσεις και τα τσαλακώματα της ιστορίας είναι κομμάτι της εποχής που τα κάνει. Και είναι απαραίτητα αυτά τα πράγματα για να καταλάβουμε την εποχή για την οποία μιλάμε. Δηλαδή, δεν θα καταλάβουμε το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ αν δεν καταλάβουμε τον τρόπο που τσαλακώνει την ιστορία του παρελθόντος για να τη χρησιμοποιήσει ως όπλο στο σκοπό που υπηρετεί. Και αντιστοίχως κτλ. Κτλ. Οι μυθολογίες λοιπόν είναι ιστορικά πράγματα τα οποία μιλούν για την εποχή τους κάθε φορά. Στην Ελλάδα έχουμε μια δυσκολία διότι οι κυρίαρχες εξουσίες δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να εξυγχρονιστούν και να μεταβάλουν κάπως τα παραδομένα. Με αποτέλεσμα να φτιάχνουν παραμύθια όμορφα όταν τα ακούσεις από τον ποιητή ή όταν τα βλέπεις ζωγραφισμένα στον καμβά του ζωγράφου, αλλά πολύ προβληματικά σε ό,τι αφορά πια τη δοκιμασία τους με τις πραγματικότητες. Το ακριβώς σχολείο, όλα αυτά για τα οποία μιλάμε. Δεν έχει νόημα να καταγγέλουμε τους μύθους. Έχει νόημα να καταλάβουμε τι υπηρέτησαν αυτοί οι μύθοι. Ακριβώς εδώ ήθελα να πω και στους δυο σας. Ναι, ναι, ναι. Διότι ο μύθος, ας πούμε, του κρυφού σχολείου ή ο μύθος της Αγίας Λαύρας κλπ. Είναι φτιαγμένοι, αν δεν κάνω λάθος, τη δεκαετία του 1860-70, είναι πολύ αργότερα της. Φτιάχνονται λίγο-λίγο. Λίγο-λίγο. Λιθαράκι-λιθαράκι. Ναι, αλλά ουσιαστικά τότε είναι, αν θυμάμαι καλά, που ουσιαστικά έχουμε και το Λίτρα που ζωγραφίζει τις γνωστούς πίνακες κτλ. Και εντάσσονται στις ιδέες, κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο τη δικιά μου προφανώς, της μεγάλης ιδέας, της ανάγκης του ελληνικού κράτους να επεκταθεί προς το βορρά. Άρα δεν είναι και τόσο αθώοι μύθοι. Θα έλεγα ότι εντάσσονται σε ένα κομμάτι. Είναι κατασκευές, θέλω να πω, μέσα στις ανάγκες του νεοελληνικού κράτους. Στην ανάγκη του νέου και νεαρού ακόμα εθνικού κράτους να συγκροτήσει, να ενοποιήσει, να στερεώσει το νέο πολιτικό υποκείμενο, τους Έλληνες. Mm-hmm. Οφείλει λοιπόν να φτιάξει μια
εθνική ιστορία. Δεν το κάνει μόνο το ελληνικό κράτος, όλα τα εθνικά κράτη. Προφανώς. Να συγκροτήσει μια εθνική ιδεολογία και ένα εθνικό αφήγημα που να είναι συνεκτικό. Πώς το κάνει αυτό? Ενσωματώνει και αναδιαρθρώνει στοιχεία του παρελθόντος, αναδιαρθρώνοντάς τα σε ένα νέο αφήγημα. Έτσι, ενσωματώνει, ας πούμε, τη θρησκεία και την εκκλησία, έτσι, ώστε να την εντάξει μέσα στο νέο εθνικό αφήγημα το ελληνικό. Άρα... προσπάθηκε, ξεκίνησε από τους Οφαβαρούς. Ναι. Για το αυτοκέφαλο της εκκλησίας κλπ. Ναι, ναι. Άρα, το κρυφό σχολείο εκεί πέρα ή η Αγία Λαύρα μπορεί πολύ καλά να συνδέσει το εθνικό, τη γιορτή του Ευαγγελισμού, ας πούμε, ή την εκκλησία κτλ. Ή το κρυφό σχολείο μέσα σε όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, να τα συνδέσει με την εκκλησία, να εντάξει τη θρησκεία και την εκκλησία ως συστατικό κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού έθνους, έτσι. Το κρυφό σχολείο είναι ένας εξαιρετικός μύθος, διότι έχει πολλαπλές πλευρές, ας πούμε, έτσι. Αναδεικνύει ενεργό αντίσταση στον κατακτητή. Εξηγεί γιατί είμαστε πιο πίσω από τους Ευρωπαίους. Ενσωματώνει την εκκλησία, διαμορφώνει συνέχειες με το Βυζάντιο. Ενσωματώνει το λαϊκό σχολείο, τα λαϊκά στρώματα στο εθνικό αφήγημα. Έτσι. Έχει πολλαπλές πλευρές. Λοιπόν, κατά αυτούς τους τρόπους η εθνική ιστοριογραφία φτιάχνει, συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ιδεολογίας. Αποδεικνύει τη συνέχεια, αποδεικνύει την συνέχεια με το Βυζάντιο, αποδεικνύει την διαρκώ ενεργό αντίσταση των Ελλήνων και έτσι νομιμοποιεί, ερχόμαστε και σε αυτό που είπατε για τη μεγάλη ιδέα, νομιμοποιεί την εδαφική, τα δικαιώματα εδαφικής επέκτασης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι. Διότι και παλιά δικά μας ήταν. Έτσι. Ενσωματώνοντας και την Βυζαντινή ιστορία που μέχρι τότε δεν ήταν ενσωματωμένη με τον Παπαγρηγόπουλο και την ιστορία του. Και πιο πολιτισμένοι είμαστε εμείς από τους βάρβαρους τους Τούρκους, άρα περισσότερα. Έτσι. Οι εθνικοί μύθοι λοιπόν έχουν λειτουργικό χαρακτήρα σε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Τα κάνουν ρεάλια. Υπάρχουν οι μυθολογίες, η Αγία Λαύρα, ας πούμε. Εντάξει, διαβάζουμε από τις πηγές και ξέρουμε ότι ο παλαιόν πατρών Γερμανός, άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στις επαναστατικές διαδικασίες. Yeah. Έχουμε φτιάξει, είχε φτιαχτεί και από την άλλη μεριά ένας άλλος μύθος ότι αυτή... ήταν συντηρητικός, ότι ήταν... ήταν όλα αυτά, αλλά ήταν και επαναστάτες. Έτσι. Μαζί με όλα αυτά. Τη μέρα εκείνη δεν ήταν εκεί, ήταν αλλού. Ξέρουμε που ήταν. Έτσι. Ξέρουμε που ήταν. αυτό είναι εύκολο. Ξέρετε, ας πούμε, μια δυσκολία. Να εντάξουμε ή να μην εντάξουμε στη γενεολογία της Επανάστασης, λόγω χάρη των Κοσμάτων Εντολών. Mm. Ο Κοσμάτων Εντολός κουβαλάει τις καινούριες ιδέες, κουβαλάει τις εθνικές ιδέες, κουβαλάει την αντίληψη της ενσωμάτωσης ή της εξέγερσης. Και ο Κοσμάτων Εντολός είναι κατεξοχήν φορέας των ιδεών της ενσωμάτωσης και όχι της εξέγερσης. Και της πρωτόγονης εξέγερσης, όχι της ριζοσπαστικής ή της φιλελεύθερης, της πρωτόγονης. Αυτός ο μύθος λοιπόν κάτι φτιάχνει και επιχειρεί να ξανασυμφιλιώσει σε ένα πεδίο ιδεολογικό και απολύτως άσχετο με τις πραγματικότητες τη μεγάλη παράδοση της Εκκλησίας με το γεγονός της Επανάστασης και της Ρήξης. Ξεχνάμε ταυτόχρονα ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μια σοβαρή θέση, πολύ βαθιά, αυτό που ονομάζουμε νεοελληνικός διαφωτισμός. Ναι, αυτό συνδέεται με την Επανάσταση, όχι ο Κοσμάς ο Εντολός. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να το ξαναπώ αυτό που έλεγε στην αρχή ο Παναγιώτης. Να ξαναφτιάξουμε μια σχέση της ιστορίας που διδάσκουμε στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, με την επιστήμη. Και αυτό είναι μια ζώρικη υπόθεση. Δεν ξέρω πού και πότε θα μας βγάλει σε ένα δρόμο να την πουλαντρίσουμε, τέλος πάντων. Να πω κάτι το οποίο υπενήχθηκε ο Νίκος προηγουμένως. Και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι αντίστοιχες ιστορίες κάνανε περίπου. Λιγότερο ή περισσότερο, έτσι. Δεν είναι μια κατασκευή η εθνική ιστορία, προφανώς. Ναι, αν υπάρχει μια διαφορά. Όχι, αλλιώς έπρεπε να αποκλείσουμε την ηγεμονία των εξουσιών και των τάξεων σε αυτές τις κοινωνίες. Δεν θα το πούμε αυτό. Έτσι, λοιπόν. Αν υπάρχει μια διαφορά, είναι ότι ο εμφύλιος πόλεμος εμάς. Εννοείται το 20ο αιώνα. Το 49, ναι, ναι.
έδρασε, λειτουργήσε έτσι, ώστε καθυστερήσαμε πολύ να ξεφύγουμε από αυτά τα πράγματα, διότι η ιδεολογία της εθνικοφροσύνης, που ήταν λειτουργική στην αντιπαράθεση δεξιάς-αριστεράς, έτσι, δεν επέτρεψε στην ιστορία, σε ανανεωτικά ρεύματα να προχωρήσουν, που είχαν εμφανεί στο Μεσοπόλεμο τέτοια ανανεωτικά ρεύματα στην ελληνική ιστορία, αλλά υποχωρήσανε μετά. Και όχι μόνο δεν επέτρεψε αυτό, αλλά οδήγησε τη μεταπολεμική αριστερά εμπολής να διολυστήσει και σε εθνικιστικές ή λαϊκιστικές αποχρώσεις. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, για το 21, παρόλο που δεν είναι η άμεση πηγή, έχουμε ξεχάσει το πέρασμα από αυτόν τον κόσμο του Δανιηλίδη, ας πούμε. Έτσι, που φτιάχνει ήδη από τότε μια άλλου τύπου ματιά, η οποία είναι του Μάξιμου, η οποία είναι απολύτως παραγωγική για να σκεφτούμε αυτά που λέμε τώρα. Mm-hmm. Αλλά αυτοί πήγαν στην άκρη. Αν και η επόμενη ερώτηση δεν απευθύνεται σε ιστορικούς που κάνουν μια επιστημονική δουλειά, εν τούτοις νομίζω ότι έχει μια αξία γενικότερη ως στοχασμός. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Σήμερα, σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής κρίσης και μεγάλων αποφάσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική κυβέρνηση, τι μπορεί να σημαίνει μια επικαιροποίηση του 1821. Φυσικά, επαναλαμβάνω, είναι δύσκολη ερώτηση και είναι ερώτηση μη ιστορική, αλλά κοινωνιολογική, θα έλεγα, περισσότερο και πολιτική. Δεν είναι μια δύσκολη ερώτηση, είναι μια ερώτηση στα αλήθεια που δεν απαντιέται. Mm-hmm. Ωστόσο, θα μπορούσε κανένας να αναρωτηθεί στους ανθρώπους που κοιτάνε το αύριο ή το σήμερα, τι χρησιμεύει η αναμέτρηση με τη γνώση του παρελθόντος. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, διότι η αναμέτρηση με το παρελθόν είναι κάτι που δοκιμάζει το διανοητικό μας κόσμο. Δηλαδή, τα ερωτήματα που θέτουμε για την κατανόηση του παρελθόντος είναι ερωτήματα που πηγάζουν από τον σημερινό κόσμο. Και η δοκιμασία αυτών των ερωτημάτων με το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας, με τις πηγές, με τα τεκμήρια, είναι ένας τρόπος που ανασυγκροτείται η ματιά μας και για το τώρα. Αυτό που όμως έχει ένα πολιτικό ερώτημα, μια πολιτική σημασία στο ερώτημα, είναι κάτι που έχει να κάνει με όλα αυτά που κουβεντιάζαμε για την παραδομένη ιστορία. Δηλαδή, για αυτό που παραλάβαμε από το παρελθόν. Αυτό ίσως, σε σχέση με τα ερωτήματα που θέτει πια η ιστοριογραφία ή η επιστήμη, μας επιτάσσει δύο σκληρά πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο, να ανασυντάξουμε τη λογική του σχολείου, καθοριστική σημασίας πράγμα, και άρα να ανασυγκροτήσουμε τη σχέση έρευνας και μόρφωσης και γνώσης και διδασκαλίας σε όλη την εκπαιδευτική δομή, το οποίο είναι κάτι που παράγει πράγματα ανεξάρτητα από το 21, το παρελθόν. Δηλαδή, παράγει εικόνες του αύριο πια αυτό. Και το δεύτερο, να ξανασκεφτούμε το βάρος των ιδεολογιών, άρα το βάρος που κρατάει το μυαλό μας δεμένο σε προκαταλήψεις. Αυτά τα δύο στοιχεία, νομίζω, θα μπορούσαν να είναι το αποτέλεσμα ενός στοχασμού μπροστά στα προβλήματα για το χτες. Το χτες δεν μας δίνει κανένα δρόμο και κανένα δίδαγμα για το αύριο. Έλεγε ο Χέγγελ ότι αν έχει κάτι να μας διδάξει ιστορία, κανείς δεν διδάσκεται από αυτή. Εγώ θα έλεγα ότι ο μεγάλος κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι ευθείες αναγωγές που επιχειρούν να εγκαταστήσουν πολύ. Έτσι, οι αναλογίες. Ναι, αυτό ο Κουτσούμπερ. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Μέτερνιχ. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Αυτό είναι κίνδυνος, θα πρέπει να τον αποφύγουμε. Δεν είναι εύκολο. Δεν το κατορθώνουν οι κοινωνίες. Απ' την άλλη, θα έλεγα ότι με την ευκαιρία και των 200 χρόνων που πλησιάζουν, το 2021 κτλ. Και θα έλεγα και με την ευκαιρία της οικονομικής, της κρίσης της σημερινής, θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε το 21 ως μια περίοδο
γρήγορων κοινωνικο-οικονομικών, πολιτικών κτλ. Αλλαγών, μετασχηματισμών. Mm-hmm. Να δούμε δηλαδή πώς συμβαίνουν αυτοί, χωρίς να κάνουμε αναγωγές στη σημερινή οικονομική κρίση. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό το επισημαίνω. Αλλά και η σημερινή είναι μια περίοδος ταχαίων μετασχηματισμών και εκείνη. Να δούμε λοιπόν με παραδείγματα αυτά και άλλα πώς γίνονται αυτοί οι μετασχηματισμοί μέσα στην ιστορία. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που είναι πώς μπορεί η επιστήμη, και όχι μόνο η επιστήμη, ο κοινωνικός στοχασμός να συλλάβει τις επιταχύνσεις του χρόνου και τις πυκνώσεις του χρόνου. Αυτό είναι μεταξύ άλλων και ένα θεωρητικό ερώτημα. Δεν έχει να κάνει με το μαυροκορδάτο και τον κολέτη. Ωστόσο, αυτό το ερώτημα μπορεί να δοκιμαστεί. Να δοκιμαστεί, όχι για να μας δώσει λύσεις, αλλά για να δοκιμαστεί το ερώτημα και να οριμάσει ως τρόπος σκέψης στο υλικό που αφορά το μαυροκορδάτο και τον κολέτη και τον ανδρούτσο. Εκ μέρους του Λευτελία.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που έχετε να μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη. Να είστε καλά.